Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα σας δείξω το δικό μου τρόπο, το πώς φτιάχνω τη σαρδέλα για ψάρεμα, τσιπούρας, λαβρακιού και ό,τι άλλο κάτσει. Είναι ένας ο δικός μου τρόπος, δεν ξέρω αν θα σας αρέσει. Λοιπόν, εδώ έχουμε κάποιες σαρδέλες έτοιμες που έχω φτιάξει εγώ. Το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι παίρνουμε τη σαρδέλα και κόβουμε, κάτσε να φαίνεται, κόβουμε το κεφάλι εδώ μέχρι να περάσει το κόκαλο για να μπορούμε να τραβήξουμε την κοιλιά της, να βγει και η κοιλιά μαζί. Το κεφάλι το κόβουμε, κάποιοι λένε, για να μην φαίνεται ότι το ψάρι είναι νεκρό από το μάτι του, ας πούμε. Πάντως το ψάρι, το κεφάλι από τη σαρδέλα το αφαιρείς. Και ανοίγουμε κάτω με ένα κοφτερό μαχαίρι για να μην λιώσει η σαρδέλα. Ανοίγουμε έτσι, δίπλα από το κόκαλο, αν μπορούμε. Με αποτέλεσμα να γίνει σαν ένα φιλέτο ανοιγμένο στη μέση. Είναι πολύ εύκολο. Να προσέξεις λίγο, να μην σου ανοίξει πολύ. Στα δύο, νάτι. Αν θέλουμε αφαιρούμε το κόκαλο, είναι πολύ εύκολο να αφαιρέσεις το κόκαλο. Από μέσα να μείνει καθαρά μόνο κρέας. Ίσως να έχεις καλύτερες επιτυχίες με αυτό, δεν ξέρω. Εγώ κάποιες φορές το αφαιρώ, άλλες όχι. Να είναι πολύ εύκολο. Θα σπάω να το κόβεις εδώ. Εγώ αυτό το κάνω στη θάλασσα κατευθείαν. Έτσι. Και έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Είναι η σαρδέλα μας ανοιγμένη, όπως είναι και τα φιλέτα εδώ. Σας τα έχω ανοίξει για να μην σας κουράζω. Έτσι, εγώ θα κάνω δύο τρόπους τώρα. Ο ένας είναι να την ανοίξω εδώ και ο άλλος είναι απλά να την αλατίσω. Απλά εγώ σε αυτές που ανοίγω, κάνω μια δική μου πατέντα, δηλαδή τους βάζω ζάχαρη, όπως βάζουμε στη γαρίδα ας πούμε, τους βάζω ζάχαρη, τις αφήνω στον ήλιο να ψιλοξεραθούν λίγο, να τραβήξει γιατί βγάζει κάποια υγρά η σαρδέλα και μετά τις βάζω στο δοχείο μου και τις αλατίζω. Να σας δείξω τώρα πώς γίνεται, έχω βάλει κάποιες στον ήλιο. Οι σαρδέλες που έχουμε στον ήλιο είναι αυτές. Τις έχουμε αφήσει. Τους έχουμε κάτσε γιατί είμαστε και γραστήρια, θα έχουμε κάνει πατέντες εδώ. Έρχεται για το τηλέφωνο. Λοιπόν, αυτές τις έχουμε αφήσει λίγο στον ήλιο τώρα. Κανονικά θέλει λίγο περισσότερο, αλλά ήδη βλέπετε ότι αρχίζει και βγάζει υγρά. Τις έχω βάλει ζάχαρη επάνω, βλέπετε που αρχίζουν και κυλάνε. Έτσι, βλέπεις. Αυτό είναι καλό να φύγουν γιατί σκληραίνει πρώτα απ' όλα η σαρδέλα και με τη βολή δεν θα μας ανοίξει, δεν θα αλλοιωθεί, δεν. Καλό είναι δηλαδή να πάει όταν θα πέσει μες στη θάλασσα να είναι ατόφιας, να έχει σφίξει λίγο. Εγώ συνήθως τη σαρδέλα την ετοιμάζω θέλω να πάω Παρασκευή, για ψάρεμα, Τετάρτη θα πάω να πάρω τη σαρδέλα, θα την ετοιμάσω, θα την έχω στο ψυγείο αλατισμένη για να σφίξει, να τραβήξει ή να σφίξει. Γιατί με τις βολές τώρα λιώνει. Αν την πάρεις σήμερα και να πας για ψάρεμα κατευθείαν είναι λίγο μπέρδεμα όταν κάνεις casting, ας πούμε. Έτσι, τις βάζεις εδώ, τις παίρνεις λίγη ζαχαρούλα, τις βάζεις λίγη ζάχαρη επάνω και αφήνεις τη ζάχαρη, εντάξει, δεν βάζεις και υπερβολικά πολύ, βάζεις λίγη έτσι. Και αφήνω να κάνει τη δουλειά η ζάχαρη. Τώρα στις υπόλοιπες που δεν θέλω ας πούμε να τις κάνω έτσι, αυτή τη συνταγή, απλά κόβω το κεφάλι, αφαιρώ την κοιλιά και τις έχω στην άκρη. Βλέπουμε εδώ, τις έχω στην άκρη έτσι. Εδώ, ίσα να κοπεί το κόκαλο. Να βλέπεις γιατί το μάτι είναι κόκκινο. Δηλαδή τα ψάρια δεν είναι χαζά.
βλέπουν κάποια πράγματα, γιατί ένα ψάρι είναι, ξέρω εγώ, ίσως και να είναι τώρα, δεν ξέρω τι να σου πω. Και έχουμε και ένα κολλιό, να το κόψουμε. Και αυτό. Ωραία. Με αυτό τελειώσαμε. Τώρα πάμε να δούμε, παίρνουμε το μπολάκι μας. Έχουμε το μπολάκι μας εδώ και τοποθετούμε μέσα τρία φύλλα χαρτί κουζίνας. Το παίρνουμε, το διπλώνουμε. Στο μπολάκι το συγκεκριμένο το δικό μου το διπλώνω έτσι. Το βάζουμε μέσα και γίνεται αυτό το πράγμα δηλαδή. Εδώ, απλό. Έτσι. Αυτό το κάνουμε γιατί η σαρδέλα βγάζει υγρά. Αυτά τα υγρά δηλαδή που θα βγάλει, που θα μείνει κάτω από τις υπόλοιπες που θα είναι από πάνω έτσι όπως το κάνω, απλά δεν θα αφήνουν τις από κάτω να μέσα στα υγρά δηλαδή να ξεραίνονται, να σκληρύνουν. Και θα είναι μέσα στα υγρά των άλλων και γίνεται μαλακή. Οπότε οι από κάτω δεν μας δουλεύουν. Με αυτόν τον τρόπο το χαρτί, όσο και να το κάνεις, απορροφάει. Άλλος τρόπος είναι μπορείς να κάνεις τρύπες εδώ, να το έχεις στη νύχτα έτσι μέσα στο ψυγείο σου ή έξω, εκτός ψυγείου τώρα το χειμώνα, και τα υγρά απλά να φεύγουν αφού έχεις βάλει ένα τάπερ, αυτό το τάπερ μέσα σε ένα άλλο τάπερ, και απλά να φεύγουν τα υγρά για να γίνεται η αποστράγγιση, ας πούμε, για να ξεραίνονται οι σαρδέλες, να σφίγγουν δηλαδή. Όσο λιγότερα υγρά έχουν, τόσο πιο σφιχτές γίνονται. Αφυδατώνονται δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, εγώ βάζω εδώ χοντρό αλάτι. Έτσι, χοντρό αλατάκι. Βάζουμε λίγο κάτω. Εκεί που θα πάει, για να πατήσουν οι άλλες από πάνω. Οι σαρδελίτσες. Και θα τοποθετούμε τη σαρδελίτσα έτσι, έτσι όπως σε βολεύει να είναι ανοιχτές ας πούμε. Η πρώτη στρώση είναι αυτή. Βλέπεις τις στρώνεις. Και αφού τις στρώσουμε, αλατάκι από πάνω, χοντρό, αρκετό, μπόλικο, να τραβάει. Για να φυδατωθούν, να γίνουν να τραβάει υγρά. Μην το φοβάστε το αλάτι. Βάλαμε αλάτι. Άλλη στρώση τώρα, ανάποδα. Τα φιλέτα. Εκεί. 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 Βλέπετε. Άλλη στρώση. Πάλι αλάτι. Χοντρό. Αρκετό. Δεν το λυπόμαστε. Βέβαια αυτές, μια άλλη παραλλαγή είναι ότι πριν τις έχεις βάλει στη ζάχαρη, τους έχεις ρίξει αλάτι, έχουν αφυδατωθεί και αυτό το μείγμα, εκεί που έχουν αφυδατωθεί μέσα στο ταπεράκι σου, ρίχνεις σπορέλαιο. Ή λίγο, οι άλλοι βάζουν ελαιόλαδο. Αυτό βοηθάει στο να, όταν πέσει ο δόλος μέσα στο νερό, βγαίνουν τα λάδια και μαλαγρώνεις και τον τόπο. Και προσελκύεις, ας πούμε, ψάρια από μακριά. Γιατί το λάδι, ξέρεις, απλώνει η μυρωδιά, όλο αυτό και βοηθάει στο να μαλαγρώσεις τον τόπο σου. Εγώ δεν θα βάλω τώρα λάδι, γιατί δεν με βολεύει και στην παραλία, δηλαδή με τα λάδια έτσι που το περνάω με το νήμα, δηλαδή λαδώνομαι και αυτή τη φορά δεν θα βάλω. Έχω βάλει άλλες, έχω αποτελέσματα, αλλά αυτή τη φορά δεν θα βάλω. Αυτή τη φορά κάνω μόνο στεγνά,
Μετά στρώνουμε τις σαρδελίτσες μας τις υπόλοιπες μέσα, αυτές που θέλουμε ολόκληρες που δεν τις έχουμε φιλετάρει. Όμορφα. Να χωρέσουνε. Τις φτιάξαμε και αυτές. Έτοιμες. Αλατάκι από πάνω. Να καλυφθούν. Έτοιμο. Έχει καλυφθεί όλο. Εκεί. Το κλείνουμε. Και τα αφήνουμε να δουλέψει. Αυτό ήταν. Αυτός ήταν ο τρόπος ο δικός μου. Ελπίζω να σας βοήθησα. Αν θέλετε δοκιμάστε το. Και γράψτε και ένα σχόλιο από κάτω για να ξέρουμε πώς πήγε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.